Αγαπητές φίλες και φίλοι, χαίρετε. Για άλλη μια φορά έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε και να φιλοξενούμεθα από τον πατέρα Νικόλο Λουδοβίκο, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να συνομιλούμε μαζί με αφορμή το τελευταίο βιβλίο του με τον περίεργο και ιδιόμορφο τίτλο «Τεχνοπίθηκος και η αλήθεια» και υπότιτλο «Ερμηνευτική της θρησκείας στον καιρό της τεχνητής νοημοσύνης». Και με αφορμή το βιβλίο λοιπόν θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε μερικά πράγματα, πατέρα Νικόλα. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά ευγνώμονες όλοι είμαστε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ευχαριστώ. Για τη συζήτηση. Τον τίτλο, ας πούμε, μπορούμε κάπως να τον καταλάβουμε. Λίγο πολύ καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο τεχνοπίθηκος ή κάπως, τέλος πάντων, έχουμε μια αίσθηση. Ο υπότιτλος «Ερμηνευτική της θρησκείας στον καιρό της τεχνητής νοημοσύνης». Με το ανθρωπολογικό, πώς συνδυάζεται, πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε, γιατί ένα βιβλίο, ένα πανεπιστημιακό σύγγραμμα στην ουσία, που έχει πάρα πολλά διαφορετικά και ετερόκλητα κεφάλαια. Για πείτε μας. Εγώ θεωρώ ότι είναι και βανάγνωστο και σε ευρύτερο πλαίσιο. Να αρχίσω παρατάφτω από τον τίτλο, γιατί δεν είναι αυτονόητος. Η λέξη τεχνοπίθηκος είναι μια δική μου λέξη, εγώ την έφτιαξα. Και τούτο διότι θα μπορούσε κανείς να πει ο τεχνοάνθρωπος. Αλλά σήμερα εκείνο για το οποίο είμαστε βέβαιοι είναι ότι ο άνθρωπος έχει συρρυκνωθεί στο μίνιμουμ των αναγκών του. Και όταν γίνονται συζητήσεις σήμερα μεταξύ ανθρώπων που τους ενδιαφέρει η προοπτική μιας ανθρωπολογίας, ουσιαστικά βλέπουμε ότι μια ολόκληρη φάση ιστορική έχει τελειώσει. Είμαστε στο τέλος μιας ιστορίας, μιας εποχής, όπου το ερώτημα του ανθρώπου ετίθετο ξεκινώντας, ξέρω εγώ, από πάνω. Σήμερα το ερώτημα τίθεται από κάτω, σιγά σιγά, τις τελευταίες δεκαετίες. Και τίθεται πάντοτε με έναν τρόπο γεωτικό, το γη με έψιλον γιώτα. Παλαιά ήταν οι άνθρωποι ξεκινούσαν να ορίσουν την ουσία του ανθρώπου, και όταν λέω παλαιά, δεν είναι πολύ παλαιά, ακόμα και στην εποχή του υπαρξισμού, δηλαδή πρόσφατα σχετικά, ή στην εποχή του Χάιντεγκερ. Ο άνθρωπος ορίζεται με βάση τη σχέση του με το καθόλου ή σε μια υποπερίπτωση του καθόλου, του design. Στο Χάιντεγκερ είναι μια κάθοδος από το καθόλου στον άνθρωπο. Λοιπόν, ή ορίζεται με βάση την ελευθερία, όπως είναι στην σαρτρική εκδοχή του υπαρξισμού. Ή ορίζεται με βάση το αμύωτο του προσώπου, όπως είναι στην περσοναλιστική παράδοση, ή ορίζεται με βάση την αναγωγικότητα της συνείδησης που ανάγει τον κόσμο στον εαυτό του, που είναι στη φαινομενολογική παράδοση. Λοιπόν, σιγά σιγά, οι ορισμοί αυτού του ανθρώπου εξέλιπαν. Και έχουμε σήμερα με νέου τύπου ορισμούς του ανθρώπου να κάνουμε, οι οποίοι είναι εκ των κάτω. Είναι ορισμός με βάση τις βιολογικές του συνήθειες, ανάγκες, καταστάσεις, ξέρω εγώ κλπ. Είναι με βάση τα συναισθήματα, ξέρω εγώ, και με βάση τις περιπέτειες της σεξουαλικότητας, ας πούμε. Ή το γούστο του. Είναι με βάση τα γούστα και, όπως το έχουμε πει, η ηθική του γούστου κλπ. Είναι με βάση τις οικονομικές του περιπέτειες μέσα στο νυν και στο κλπ. Είναι με βάση τις πολιτικές του μεταπτώσεις, αν υπάρχει πια πολιτική. Ουσιαστικά δεν λέγεται πολιτική αυτό που είναι σήμερα, αλλά υποτίθεται ότι υπάρχει φαντασίωση της πολιτείας ακόμα, της πολιτιότητας, θα το πω έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά μας κάνουν να σκεφτούμε ότι δεν μιλάμε για τεχνοάνθρωπο πια σήμερα. Το consensus, το μίνιμουμ της συμφωνίας, είναι στο επίπεδο του πιθήκου. Δηλαδή, αυτό για το οποίο είμαστε απόλυτα βέβαιοι, είναι ότι είμαστε ευφυή ζώα. Τίποτα άλλο όμως. Ζώα όμως. Δηλαδή, η αυτοσυνειδησία του ανθρώπου σημερινή, αν την ψάξουμε λίγο και το δούμε πώς το δουλεύει σε καθημερινή, επίπεδο καθημερινής ζωής,
θα δούμε ότι αυτό το οποίο τον κάνει να αισθάνεται άνθρωπος είναι ανάγκες τις οποίες έχουν και τα ζώα. Βασικά. Συν τη δυνατότητα που έχει να τα ασκεί αυτά ελεύθερα. Αυτό είναι το μόνο. Αλλά και αυτό ακόμα κάποια ανώτερα ζώα το έχουν. Δεν αγαπούν την σκλαβιά και την αυτή. Δηλαδή το μήνυμα, ο ορισμός του ανθρώπου γίνεται από τα κάτω. Σήμερα. Και από τη βιολογία και από την ψυχολογία και από την οικονομία κλπ. Το από τα κάτω δηλαδή, εσείς το λέτε ας πούμε με τα κατώτερα ένστικτα ας πούμε ή με πράγματα που είναι πολύ... Όχι, δεν μ' αρέσει η λέξη. Όχι μόνο ένστικτα, αλλά δεν εννοείται με την πολιτική από τα κάτω, με τη βάση ας πούμε, δεν εννοείται αυτό. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοείται αυτό, ωραία. Εννοώ ότι ως ύπαρξη το ανθρώπινο «ον» αναλαμβάνουμε να το ορίσουμε σήμερα από αυτά τα οποία το ακουμπούν πολύ 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 καλά πάνω στη γη. Και τα υπόλοιπα δεν φαίνονται πια αξιόπιστα. Τούτα εδώ φαίνονται απολύτως αξιόπιστα. Αφού τον ουρανό τον έχουμε... Πέραν αυτού, εδώ φαίνεται ακριβώς ότι υπάρχει και ένας κίνδυνος, διότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θα ήθελαν να ορίζεται ο άνθρωπος έτσι ακριβώς. Και με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος θα ορίζεται έτσι ακριβώς. Η ταυτότητά του είναι εξαιρετικά ασήμαντη, αόριστη και ρευστή. Λοιπόν, και εύκολο διαχειρίσιμη. Και εύκολα διαχειρίσιμη. Τους έξω. Διότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι ανάγκες του, υποτίθεται. Επομένως, όλα κάνουμε με ένα τεχνοπίθηκο. Δηλαδή, είναι κάποιον το οποίο αναλαμβάνει τη τεχνολογία όντας πίθηκος. Βλέποντας ο ίδιος τον εαυτό του σαν τεχνοπίθηκο και, και απ' έξω χρησιμοποιώντας τον σαν τεχνοπίθηκο. Βλέποντας ο ίδιος τον εαυτό του σε στιγμές σπαραχτικής ειλικρίνειας ως τεχνοπίθηκο. Είναι λίγο τρομακτικό αυτό. Είναι τρομακτικό. Για να έχει τη συνέστηση ότι άλλος... Εάν του μιλήσουμε στο σύγχρονο άνθρωπο θα σας πει, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι... Αλλά όταν θα αρχίσει να παριθμεί αυτά τα οποία τον κάνουν άνθρωπο, θα δείτε, όταν αρχίσει να αναλύει το ίδιο, θα δείτε ότι το είναι αυτό, στερείται αναφορικότητας. Δηλαδή δεν έχει ούτε αναφορά προς το εν, προς το όλον, ούτε αναφορά προς το είναι που θα λέει ο Χάιντεγκερ, ούτε αναφορά ξέρω, προς το λόγο του κόσμου, ούτε αναφορά προς την ιδέα, στις ιδέες των όντων που υπάρχουν από πίσω τους, ούτε αναφορά σε κάποια κλίση που του γίνεται και η οποία είναι πέρα από τα όρια του κόσμου. Σε κάτι πέραν αυτού. Δεν υπάρχει τίποτα. Το πέρα. Το πέρα, ναι. Το εκείθεν δεν υπάρχει. Δεν πάνε να είναι κανείς δεξιός, αριστερός. Ακόμα και πολλές φορές και θρησκευόμενοι να είναι. Αν και γι' αυτό βλέπετε ότι οι υπερβατικές θρησκείες ουσιαστικά σήμερα υποχωρούν, έτσι. Σου λέει ο άλλος, άμα θα κάνω διαλογισμό, θα κάνω βουδισμό. Ο βουδισμός είναι εμενής κατάσταση. Ο βουδισμός δεν χρειάζεται καν να πιστεύεις σε Θεό για να είσαι βουδιστής. Λες ότι εξαλείφω τα πάντα γιατί είναι ένας απέραντος πόνος. Αυτό είναι σήμερα δεκτό. Πολύ πιο φυσιολογικό φαίνεται. Παρόλο που είναι ο πόνος της εξάλληψης, πιστέψτε με, πολύ επώδυνος είναι ο πόνος αυτός. Είναι πολύ μεγάλος. Ναι, νομίζουμε όμως ότι... Της πραγματικής, της όντως εξάλληψης ή της φαινομενικής. Της πραγματικής εξάλληψης. Αν μιλάμε και το εννοούμε αυτό, η Νιρβάνα... Τελειώνει ποτέ η αναζήτηση αυτή. Η Νιρβάνα είναι υπερβολικά επώδυνη κατάσταση. Αφού μας πλασάρετε ότι είναι το άπαν της... Είναι το άπαν της ειρήνης, αλλά είναι μια ειρήνη που είναι καθαρή αφαίρεση. Δηλαδή είναι μια ειρήνη στην οποία τα όντα δεν λειτουργούν πια. Τίποτα δεν λειτουργεί. Είναι το προκτησιακό μηδέν. Είναι μια μεταφυσική απόρριψη όλου του κόσμου για να φτάσουμε εκεί. Και με τον τρόπο αυτό ο τεχνοπίθηκος είναι ένας όρος, τον έφτιαξα μάλιστα... Σε ένα αγγλικό συνέδριο πρώτα, τεκνοπίθηκους και έκανε εντύπωση. Α, δεν ήταν τεκνομάνκι. Και τεκνομάνκι και το μετέφερα στα ελληνικά. Και η αλήθεια. Και η αλήθεια. Έτσι. Βέβαια, εδώ είναι με κεφαλαία το τεχνοπίθηκος και η αλήθεια. Οπότε, αν ήταν με μικρά γράμματα, το αλήθεια θα ήταν το αλήθεια κεφαλαίο. Θα ήταν με αλφα μικρό. Α, με μικρό. Την έννοια το ότι και οι στιγμές της αλήθειας σήμερα. Είναι κάτι που και αυτό ακόμα και ως έννοια αμφισβητείται. Δεν υπάρχει αλήθεια. Α, καλά, όλα σχετικά είναι. Είναι σχετικά. Είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια. Ή λένε μερικοί αλήθεια. Είναι η αλήθειά σου. Η αλήθειά μου. Ναι. Αλήθεια μου και αλήθεια του δέντρου που έχω απέναντί μου. Έτσι και το δέντρο έχει μια αλήθεια. Αν συγκρούεται η αλήθεια μου με το ίδιο αλήθεια του δέντρου, κόβω το δέντρο. Ή καίω το δάσος. Αν έχω και τη δύναμη να το κάνω. Αν έχω και τη δύναμη να το κάνω. Δηλαδή καταλάβατε, δεν είναι δηλαδή ότι.
Η λειτουργία της αλήθειας σήμερα ουσιαστικά και αυτή δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται στον υπαρξιακό χώρο. Συγγνώμη, η λειτουργία ή η έννοια. Η έννοια υπάρχει. Αλλά η λειτουργία της είναι. Η αλήθεια είναι η αλήθεια μου. Όπως είναι η ηθική του γούστου μου. Όπως είναι τα αισθήματά μου, το σώμα μου, το σεξ μου. Το φίλο μου, να το φίλο. Εννοούμε, ναι. Το σεξ θα λέμε ναι, το φίλο μου. Ναι. Όχι, και η σεξουαλικότητά μου. Και η σεξουαλικότητα, ναι, αυτό ναι. Και το φίλο μου, το οποίο και αυτό είναι ρευστό, σαν το νεράκι που τρέχει εδώ από κάτω. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Και βέβαια αυτό το πράγμα θεωρείται ότι είναι και δικαίωμα. Το δικαίωμα πάντοτε τίθεται στη θέση της αλήθειας. Δεν μιλάμε σήμερα, ας πούμε, για ελευθερίες πια. Η ελευθερία, μιλάμε για δικαιώματα. Αυτή η ελευθερία γίνει δικαίωμα. Είναι μια τρομακτική μετατόπιση στην καρδιά της αλήθειας. Τρομακτική, γιατί η αλήθεια ελευθερώσει, λέει το Ευαγγέλιο, εμάς. Και θα συμφωνούσε αυτό και ο Πλάτων, ξέρετε. Ξέρω την αλήθεια, σημαίνει ότι γνωρίζω την αλήθεια και την αλήθεια των όντων. Και αυτό με ελευθερώνει, γιατί με ελευθερώνει από την πλάνη, το ψεύδος, την ανοησία, τη βλακεία και το έγκλημα. Αυτά είναι και το θάνατο. Αυτή η έννοια της ελευθερίας είναι η πολιτική ελευθερία, που και αυτή είναι μια ελευθερία για να κάνω πόλη. Δηλαδή το σκατζόχερι δεν κάνουν πόλη. Τα ποντίκια δεν κάνουν πόλη. Εγώ φτιάχνω πόλη όμως. Θα πει κάποιος τα μυρμήγκια κάνουν. Έχουν ενό είδους. Έχουν, ξέρετε. Ναι, και αλλά οι μέλισσες, ας πούμε. Μέλισσες. Λέω, κάνω λίγο τώρα την. Αλλά δεν έχουν τη σοφία του να ρυθμίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη σε αναφορά με το όλον. Το, με την ήττη, καταλάβατε. Αν φτιάξει μια φωλιά, κάνω κάνει πολιτεία. Επανέρχομαι ότι δεν υπάρχει επομένως ούτε το ερώτημα. Τι λέγαμε, της αλήθειας. Της αλήθειας. Έτσι όπως ετίθεται, ως κάτι το οποίο μου λείπει. Δηλαδή κάτι το οποίο πρέπει να κάνω ένα κόπο για να το βρω. Το δικαίωμα είναι άμεσο. Έχω ανθρώπινο δικαίωμα. Ακόμα και ο καφές, έλεγε ένας συναδελφός μου, ανοίξει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καφές. Λοιπόν, προκύπτει το οτιδήποτε να μπορεί να γίνει δικαίωμα και, δεν, τελειώνει και, και δεν τελειώνει και πουθενά. Δεν τελειώνει στη συζήτηση. Και τώρα που άρχισε, θα δείτε ότι δεν θα τελειώσει. Δεν θα τελειώσει. Ποτέ. Εκτός θα την τελειώσουν οι ιστορικές συνθήκες, γίνει καμιά πυρηνική καταστροφή και τότε τα δικαιώματα όλα πάνε για στα θυμαράκια, διότι δεν θα έχει νόημα να έχεις κανένα δικαίωμα εσύ που θα παλεύεις να επιβιώσεις με το μίνιμουμ της δυνατότητας επιβίωσης. Και δεν ξέρω, καμιά φορά έλεγα προχθές σε ένα συνέδριο, αν ήμουν Θεός θα έλεγα, και ευτυχώς που δεν είμαι, θα έλεγα στους ανθρώπους, δεν μου αφήνεται κανένα περιθώριο να σας κάνω σοφούς εκτός από συμφορές. Μέσα από συμφορές. Ναι. Μέσα από συμφορές. Παιδαγωγικό. Θα έλεγα ακριβώς αυτό. Δεν μου αφήνεται, θα έλεγα, τόσο δά περιθώριο. Γιατί ο άνθρωπος, η ελευθερία του, το έχουμε ξαναπεί, πρέπει να συνδεθεί με τη σοφία. Η ελευθερία μου δόθηκε για να ακουμπήσω τη σοφία. Δεν μου δόθηκε για να διαλυθώ μέσα σε δικαιώματα τα οποία τα εφευρίσκω μέσα στην εύρωσή μου, μέσα στην ψυχοσή μου μερικές φορές. Οι ψυχολόγοι ξέρουν για τι πράγμα μιλώ. Πάει στον άλλο και σου λέει, θέλω εκείνο. Μα ξέρεις κάτι, τούτο εδώ για να το κάνεις, γκρεμίζεις εκείνο, σαν εκείνο που θέλει να, ξέρω εγώ, να πάρει σε ένα δωμάτιο γεμάτο πράγματα. Ένα ορθοδοχείο και στο μεταξύ γκρεμίζεις 40 τραπέζια μέχρι να πάει εκεί. Και να του το πεις αυτό, να σου πει, ναι, αλλά εγώ εκεί το θέλω. Και μετά από λίγο διαπιστώνεις ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει δηλαδή ότι θα καταστρέψει τον κόσμο του, τον κόσμο μας. Και οι πόλεμοι γι' αυτό γίνονται. Λέει ο άλλος, έχω την ελευθερία να κάνω πόλεμο και μπορώ να τον κάνω. Για να υπερασπίσω τα δικαιώματα μου. Εντάξει, δεν λέω για κανέναν τώρα, υπέρ κανενός δεν είμαι. Α, γιατί είμαστε στα πρόθυρα. Είμαστε στα πρόθυρα. Συνέχεια, δηλαδή ολοκλιμακώνεται. Μα και εδώ είναι δικαιωματισμός και βλέπετε ότι ο δικαιωματισμός είναι ισχυρότερος από τη φρονιμάδα. Σε ένα κατεστραμμένο ή μη κατεστραμμένο κόσμο από τα πυρηνικά, κανένας δεν θα έχει αυτοκίνηση. Κανένας δεν πρόκειται να είναι ευτυχισμένος. Γι' αυτό βέβαια πολλοί λένε ότι δεν θα γίνει τελικά. Ότι κάπου στο τέλος όλοι. Και εγώ σας λέω ότι θα γίνει. Γιατί θα γίνει, γιατί έγινε όλες τις φορές στο παρελθόν. Δύο λεπτά. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία από αυτό που λέει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Είναι μια τρομακτική βλακεία. Όταν κανείς ξέρει από ιστορία, ξέρει πώς έγινε και γιατί έγινε και πώς διεξήχθη, είναι μια τρομακτική εγκληματική βλακεία που εξόντωσε 20 εκατομμύρια παιδιά 20 χρονών. Όλο τον αρθό της Ευρώπης. Το ίδιο και ο δεύτερος παγκόσμιος.
Αυτός είναι ο πιο σοφιστικέ. Ήταν λίγο πιο... πιο σοφιστικέ. Αλλά το ζήτημα είναι ότι και πάλι στην υπερβολή του κατέλησε τελείως κάθε έννοια ανθρωπινότητας και είδαμε πού έφτασε ο άνθρωπος. Σήμερα τα πράγματα είναι χειρότερα ακόμα. Γιατί? Διότι υπάρχει το κουμπί εκείνο. Υπό η μεγαλύτερη ισχύ. Πολύ κάποια μεγαλύτερη στιγμή ισχύς. Θα αρχίσει να πατιέται, θα δείτε μικρά κουμπιά. Θα πατηθεί μία φορά το κουμπί. Σας είπα. Εγώ πιστεύω θα φτιάξει μια στιγμή που θα φωνάζουν όλοι οι άνθρωποι: σταματήστε, όλοι οι υδρόγειος. Τώρα θα έρθει αυτό. Αυτό φοβάμαι. Δεν είμαι προφήτης. Διαβάζω τα γεγονότα όμως. Και λέω ότι αν διαβάσει κανείς τις αρχαίες βίβλους, είτε φιλοσοφικές είτε θεολογικές, θα δει, πάρτε την Παλαιά Διαθήκη για παράδειγμα. Κάθε φορά που γίνεται μια τρομακτική ανοησία από την πλευρά του κόσμου και κάνουν ανοησίες, κάνουν βλακίες διάφορες, κάτι έρχεται και τους θυμίζω ότι κοίτα να δεις, αυτή η κήτη δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Είναι ότι δεν οδηγεί πουθενά αυτό το πράγμα που σήμερα λέμε πρόοδο. Ο Χάνης Γιώνας, και το έχω στο βιβλίο μου αυτό εκτενώς, αυτό το βιβλίο, το Τεχνοποίηση και Αλήθεια, μιλάει υπέροχα για τον πρόοδο κεντρικό κόσμο της Δύσης. Αρχή κανείς θα πει κάτι ότι είναι προοδευτικό και τελείωσε. Σου κλείνει το στόμα. Μην αντιμιλάς, λέω. Δεν μπορείς. Είναι πρόοδος. Πρόοδο κεντρική ιδεολογία, όπου αυτό που έρχεται είναι πάντα καλύτερο. Μα γιατί αυτό που έρχεται είναι πάντα καλύτερο? Αν διαβάσετε αυτά που έλεγε ο Γκέμπελς ή αυτά που έλεγε ο Χίτλερ στο αγώνι μου, προοδοκεντρισμός απόλυτος, εκεί να δείτε. Αυτό που θα έρθει, ο νέος κόσμος, και σφάξανε και καταστρέψανε και κάψανε αθώες ψυχούλες, παιδάκια, γέρους, γυναίκες, εκατομμύρια για τον νέο κόσμο που έρχεται. Και τι ήρθε στο τέλος? Λάβατε. Βλέπετε ότι αυτό σήμερα είναι μεγαλύτερη ακόμα έξαρση. Αυτό φοβάμαι. Και έχουμε και τη δυνατότητα να τα κάνουμε αυτά σήμερα πλέον. Παλαιά, φτάναμε σε ένα σημείο, η τεχνολογία το επέτρεπε. Ο Μέρος είναι τεχνοπίθηκος, με τη γενική αυτή έννοια. Και η τεχνητή νοημοσύνη προστίθεται. Αλλά προσθέθηκε σαν μια πανάκια, όχι σαν μια αφορμή σοφίας. Αν προσθέθηκε σαν αφορμή σοφίας, θα λέγαμε στάσου, ποιος είμαι, πού θέλω να πάω, να χρησιμοποιήσω και τεχνολογία για να πάω εκεί. Τώρα δεν πάω εκεί, δεν πάω πουθενά. Έχει τεχνολογία, τι κάνει, υπηρετεί ως πανάκια, έτσι δεν είναι? Τα πάθη μου και τα χάλια μου. Αυτό είναι το δύσκολο, δεν είναι η τεχνολογία είναι κακή. Έχουν τώρα μερικοί να λένε, οι παπάδες τι λένε. Οι παπάδες είναι μπροστά στην τεχνολογία πιο πολύ από εσάς. Γιατί, άρα δεν είναι μόνο το δίλημα που δείτε ότι η τεχνολογία είναι καλή ή κακή, είναι θέμα χρήσης τεχνολογίας που ακούμε συνήθως. Μα είναι θέμα χρήσης. Και θέμα, δεν μόνο. Είναι θέμα ότι χρησιμοποιείται σαν πανάκια πλέον. Δεν πάω πουθενά. Αν δεν πάω πουθενά, οι λογισμοί, οι ναρκισσικοί, οι φύλαυτοι, οι μεταναρκισσικοί, οι αυτιστικοί λογισμοί, με κάνουν επικίνδυνο. Άρα το πρόβλημα είναι ότι δεν έχω στόχο. Στην θέση αδύναμη λοιπόν, για να περάσω καλά εναντίον σας, προβάζω και τεχνολογία μέσα. Και γίνομαι τέρας. Αυτό το τέρας σήμερα γεννιέται. Και το βλέπουμε και καλώς όρισε στον κόσμο μας. Ένα ακόμα τέρας. Και αυτό το τέρας είναι ο μετάνθρωπος, που γίνεται μετάνθρωπος γιατί? Γιατί θέλει να πάει πέρα από τον άνθρωπο, χωρίς να έχει καταλάβει τον άνθρωπο. Το είναι το φοβερό. Ή μπορεί να μην έχει τον άνθρωπο καθόλου. Δεν έχει τον άνθρωπο, έχει χάσει τον άνθρωπο. Αν έχει τον άνθρωπο, να πας πέρα από τον άνθρωπο μετά του ανθρώπου και μετά του Θεού είναι υπέροχο. Έχω ξαναπεί. Αφού είπαμε μετά του Θεού δεν υπάρχει. Για μένα ο χριστιανισμός είναι enhancing, είναι αναβάθμιση. Είναι αναβάθμιση. Η έννοια της ενσαρκώσεως, και το λέω μέσα εδώ πολλές φορές, είναι μια έννοια η οποία δεν είναι απλά μια ουράνια συγχώρεση, μια ουράνια ξέρω εγώ, πώς το λένε, επίοικια κλπ. Εισέρχεται ο Θεός στα ανθρώπινα για να κάνει τον άνθρωπο Θεό κατά χάρη. Είχατε πει για μια ομάδα Καναδών δημοσιογράφων που σας, με αφορμή ένα κείμενό σας, σας ζητήσαν μια συνέντευξη και είχε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Για πείτε μας λίγο. Ναι, αυτό ήταν, σχετίζεται με αυτά που λέγαμε. Δηλαδή, τους
Με ρωτήσανε πώς βλέπετε το human enhancement, την ανθρώπινη, τη στεγνή νοημοσύνη, και του απάντησα, but I am already enhanced. Λοιπόν, λόγω σχηματός, θα ρωτήσατε. Λόγω ακριβώς της. Αυτό ακριβώς είναι ο χριστιανισμός. Και θυμάμαι ότι η έκπληξή του ήταν φοβερή. Και με κοιτάγανε με ορθά ανοιχτά μάτια, διότι η εμπειρία που έχουν του χριστιανισμού εκεί είναι μια νομοκανονικοδικαστική διευθέτηση και τελειώσαμε. Κάποιος πλήρωσε για μένα και τέλειωσε. Αυτό είναι όλο. Και μετά χαζοχαίρομαι. Εδώ είναι αφομοίωση της χάρη τους. Ένας Προτεστάντης δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ο Γρηγόριος Παλαμάς πάει σε εκείνο το φρικτό σπήλαιο στην Βέρεια. Βέρεια, πάντα το δείτε. Και κάθεται και μένει μέσα 5 μέρες, 6 εβδομάδες, 5 μέρες και φωνάζει φώτισό μου το σκότος. Νομίζει ότι είναι ψυχοπαθής ο Παλαμάς. Γιατί καλός γίνεται καλόγερος. Και πάει στα Αγιονόρος και συνέχεια λέει Σέμου, λέει Σέμου, λέει Κύριε, λέει Σόλ, Κύριε Σου Χριστέ, το κουμποσχήνι κλπ. Θα σου πει, παιδάκι μου, η θυσία του Θεού του Χριστού έγινε. Πλήρωσε για σένα. Μια χαρά είσαι τώρα. Τι βλακίες είναι αυτές. Για μας δεν είναι νομική διευθέτηση. Είναι η ενσάρκωση που έγινε και μου άνοιξε ένα πολύ μεγάλο δρόμο πνευματικό να αφομοιώσω χέρια χίλια πράγματα και να φτάσω να γίνω Θεός κατά χάρη από τη ζωή αυτή. Άρα, όταν λέω φώτισό μου το σκότος, αυτό έχει νόημα διότι ζητάω περιθώρια περαιτέρω γνώσεως. Δεν τελειώνει αυτή η γνώση. Γιατί ο Θεός είναι άπειρος. Δεν μπορώ να πω ότι το ξέρω. Εγώ σας τα λέω αυτά. Συνεχώς μαθαίνω. Αυτό μάλιστα μου το είχε πει ο πατήρ Πορφύριος κάποτε. Όταν με γνώρισε και με γνώρισε, με διέλυσε. Πάμε, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Λοιπόν, μου λέει, θυμάσαι λέει πως ήσουν από παιδάκι. Αυτά στην πρώτη συνάντηση. Στην πρώτη μας συνάντηση. Oh. Μου λέει, αυτό ήταν αλήθεια. Τώρα αποκαλύπτω και κάτι. Είχες πάντα λέει μια κοσμοθεωρία. Και πάντα έχεις μερικά παιδάκια δίπλα και τους δίδασες. Θυμάσαι, μου λέει. Λέω ναι. Λοιπόν, και θυμάσαι μετά άλλαζες ιδέες και τους έλεγες τώρα άλλα θα λέμε. Ε? Άλλαζε η κοσμοθεωρία που είχε τη διδασκαλία και προχωρήνε. Ναι. Μέχρι το τέλειωσα το λύκειο και ύστερα. Και πάντα με διαφορετικές συνέχεια. Άλλες ιδέες. Ναι. Τώρα διάβασα άλλα. Πολλά σε εκείνα που λέγαμε, καινούρια θα λέμε τώρα. Λοιπόν, δεν ήσουν. Λέω έτσι ήμουνα πάντα, πάντα και στο πανεπιστήμιο έτσι ήμουνα. Λοιπόν, και τώρα μου λέει, εδώ που θα μπει, η γνώση αυτή δεν θα τελειώσει ποτέ, μου λέει. Ακόμα χειρότερα δηλαδή. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Δεν θα αλλάζει κεφάλαια με την έννοια κοσμοθεωρίες και στάσεις, αλλά εδώ που βρέθηκες, αυτή η γνώση και αυτή η θέα και αυτό το πράγμα δεν θα τελειώσει ποτέ, μου λέει, ούτε στη ζωή αυτή, ούτε στην άλλη. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, λέει ο Μακάριος ο Αιγύπτος, ο χριστιανισμός εστί βρώσεις και πόσεις. Αν πεις ότι χόρτασα και εξεδίψα, δεν είσαι πια χριστιανός, λέει. Δεν είναι ότι διευθετώ τη σχέση με τη μάνα μου. Καλό είναι να διευθετεί τη σχέση με τη μάνα σου, αν έχεις πρόβλημα. Ή τη σχέση με τον άντρα σου, με τη γυναίκα σου, με τα παιδιά σου. Καλό, αλλά αν σταματήσεις εκεί πέρα, δεν είναι χριστιανισμός αυτό το πράγμα. Είναι μια ψυχολογική διευθέτηση με τη βοήθεια του Θεού. Εντάξει, αλλά εκεί. Από εκεί και πέρα αρχίζει ο Θεός. Ο Θεός είναι δωρεά. Δεν είναι απλά θεραπεία. Θεραπεία είναι σε πρώτη φάση. Αν σου πω, πας στο ποδαράκι σου, πας σου κάνω καλά το πόδι, θα είναι θεραπεία. Αν σου πω, θα σου δώσω και άλλα 40 πόδι, κάνω 40 ποδαρούσα, αυτό ήταν αβάθμιση. Ο Θεός μας κάνει 40 ποδαρούσες. Αυτό είναι. Πνευματικές. Και ξαφνικά ο άνθρωπος με το λέει. Αυτός ο χριστιανισμός είναι που κινδυνεύει να χαθεί, αλλά αυτή είναι η ουσία της Ορθοδοξίας όμως. Του χριστιανισμού δηλαδή. Εντάξει, και σήμερα όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα, εγώ έχω την εμπειρία αυτή σε Ρωμαιοκαθολικούς και Προτεστάντες. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, βλέπεις, είχα πρόσφατα την εμπειρία, τα μάτια μερικών να δακρύζουν. Γιατί λένε ναι, αυτό είναι. Πού είναι αυτό, πού είναι αυτό, πού είναι αυτό. Αυτό όσοι το έχουν πρέπει να το φωνάζουν, όλοι αυτοί οι άλλοι οι νεότεροι αυτό είχανε. Αλλά κάποιοι κρυβόντουσαν και από αυτό, δεν το φωνάζανε. Σήμερα το έχουμε ρίξει στην εσχατολογία και αυτό είναι μια ανοησία βαθύτατη. Όχι, δεν υπάρχει εσχατολογία. Αλλά γιατί νομίζουν ότι η εσχατολογία είναι ότι να είναι. Ό,τι κατεβαίνει σε μένα είναι του Θεού. Και θα φέρει ο Θεός καινούρια πράγματα. Βρε, εσύ δεν ξέρεις τα παλιά, θα είμαστε τα καινούρια. Και επομένως τα έσχατα όλα θα είναι επιτρεπτά και όλα θα γίνουν όπως θα θέλω εγώ. Γιατί κάτι αθεολόγητα όντα, μιλάω για Έλληνες θεολόγους εδώ,
βαθύτατα θεολόγητοι και σου μιλάνε για τα ισχατολογία. Επειδή ακριβώς δεν θέλουν να μπερδευτούν καθόλου με το νυν και το τώρα της πνευματικής ζωής. Εσείς αυτό λέτε είναι από πίσω, δε. Είναι βέβαια. Και άμα τους πεις, για να αποφύγουμε τα ακαθόδη. Αν τους πεις λίγο κάτι δύσκολο, θα σου πούνε ο γεροντισμός. Τι γεροντισμός και κολοκύθια. Και ο γεροντισμός έκπτωση είναι. Το ότι υπάρχει γεροντισμός σημαίνει ότι διδάξω μου ποτέ στη ζωή μου. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει όμως και κάποια φαινόμενα. Μα είπα, πρώτος το φώναξα. Αλλά άλλο να τα καπελώνουμε όλα. Και εγώ ακριβώς αυτό. Και πρώτος εγώ δεν θρησκοληψία υπάρχει. Πρώτος εγώ δεν παριστάνω το γέροντα, όπως ξέρετε. Αυτό είναι παμφομολογούμενο. Λοιπόν. Ομολογώ να το πω και από προσωπική. Θα μπορούσα να έχω όλο αυτό και να φωνάζω τους οπαδούς και να έρχεται το πλήθος. Δεν είναι ανοησίες. Το ότι όμως είμαστε ενάντια στο γεροντισμό δεν σημαίνει ότι πετάμε μαζί με τα νερά. Και το μωρό. Και ξανά μήπως εξομολογούνται οι άνθρωποι στη ζωή. Πρέπει να το μυστήριο, θα σε βοηθάει. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα κάνεις. Ή ξέρω εγώ, μετά αρχίζει μια ζωή εντελώς αλληλούια, ξέρω εγώ, που πάει κανείς οπουδήποτε ή κάνει οτιδήποτε και αναμένει το Θεό να πει ναι. Δεν κατάλαβα. Ο Θεός στον κόσμο όταν έζησε, πώς έζησε. Δεν είχε ο ίδιος ένα δρόμο. Δεν τηρούσε το θέλημα του πατρός. Έτσι δεν έκανε. Εγώ γιατί είμαι το τηρώ το θέλημα του πατρός. Διαμαρτυρήθηκε και λίγο όμως. Μπορεί να διαμαρτυρήθηκε. Σε εισαγωγικά τώρα λέω, εντάξει. Διότι η ανθρώπινη φύση έχει αυτή τη δυναμία της. Αλλά ακολούθησε και προχώρησε με βάση το θέλημα του πατρός. Η εσχατολογία αφορά το θέλημα του πατρός. Δεν αφορά ό,τι εγώ κολοκύθι έχω στο κεφάλι μου. Και το βαφτίζω. Και το βαφτίζω εσχατολογία. Διότι φτάσαμε και τα είδαμε όλα πλέον. Αυτή η αδύναμη θεολογία με τρομάζει λίγο. Τα προβλήματα του κόσμου δεν είναι μεγάλα, αλλά είναι ασήμαντη πολύ η θεολογία μας. Ο τρόπος με τον οποίο δηλαδή το πλαίσιο στο οποίο τοποθετούμε τον άνθρωπο είναι ασφυτικά μικρό. Του λέμε, κοίταξε, κάνε ό,τι θέλεις. Σας ακολουθώ αρκετό καιρό και έχω βεβαιωθεί για την αξιόλογη προσπάθειά σας που ευθυγραμμίζεται με τις αξίες μου. Με ποιο τρόπο μπορώ να σας υποστηρίξω? Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Για να μας υποστήριξετε μπορείτε να σαρώσετε την εικόνα που βλέπετε τώρα με το κινητό σας και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Αλλιώς γράψτε τη διεύθυνση που φαίνεται τώρα και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η ομάδα του Αντιφώνου σας υπόσχεται ότι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τελευταία σύναξη μου δόθηκε ευκαιρία να γράψω ένα κείμενο για το βιβλίο του David Bradley Hart για την αποκατάσταση των πάντων, το οποίο μεταφράστηκε και στα ελληνικά. Και έγραψε και ο πατήρ Δημήτρης Μπαθρέλος, και αυτός, ένα ωραίο κείμενο. Και βλέπεις ότι στη δύσκολη εποχή που χρειάζεται στην κυριολεξία κάποιος να μας βάλει σε μια σειρά και σε μια γραμμή, έρχονται θεολόγοι και σου λένε, κοίταξε, ο Θεός θα τα αποκαταστήσει όλα. Η Εκκλησία τον Οριγένειο, το θέμα δεν τον απεδέχθη ποτέ. Και έχουμε μαρτυρίες όλων των Οικουμενικών Συνόδων γι' αυτό, όχι μια της Πέμπτης μόνο. Δηλαδή, η θεωρία της αποκατάστασης, τη στιγμή που άλλος είναι δήμιος στο Auschwitz, του τη λες, ότι πρόσεξε, ο Θεός θα τα αποκαταστήσει όλα. Και τι κάνει αυτός? Α, ωραία, ανοίγει και νέο θάλαμο αερίων, για να γίνονται πιο πολλές εκτελέσεις την ώρα. Να είναι πιο συνεπής και στο καθήκον. Να είναι και πιο συνεπής στο καθήκον. Είναι τρομακτικό δηλαδή και αυτό. Όχι θεολογία δεν είναι αυτό το πράγμα. Εκτός αν είναι αυτό που λέει ο Μάξιμος, δαιμόνων θεολογία. Εκεί φτάνομαι. Μόνον με ωμέγα ή δαιμόνων. Ο καθένας μόνος του. Όχι, και μόνον. Ή και δαιμόνων. Και με πληθυντικό και μόνον και δαιμόνων. Δηλαδή, αν ο Θεός θέλει να κάνει κάτι που εγώ πιστεύω ότι τα έσκατα θα είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Γιατί ο Θεός είναι υπερβολικά αγαπητικός. Όχι όμως με αυτόν τον τρόπο. Και το λέω, αρχίζω το κείμενο ως εξής. Όταν πρωτογνώρισα τον πατέρα Παΐσιο, ήμουν κι εγώ ένας πλατωνίζων, όπως όλοι οι άνθρωποι, φιλόσοφος, με τα διαβάσματά μου, με τα αυτά μου κλπ. Ήμουν και λίγο έτσι πρόημος στην εξέλιξη. Και με τις αλλαγές. Και λοιπόν, ναι, και τις αλλαγές και σκοτωμός κλπ. Και με μεγάλη αυθάδεια. Λοιπόν, και μου λέει ο πατήρ Παΐσιος, αφού πρώτα έπαθα σοφ με αυτά που είδα που έκανε εκεί σε μένα και σε άλλους. Λοιπόν,
αρχίζουμε την κουβέντα σοβαρή και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, οι πατέρες, μου λέει, έχουν κρύψει την αγάπη του Θεού. Λέω, μπα, είχα διαβάσει 5 πραγματάκια, από πρόλαβα. Λέω, μα για αυτήν μιλάνε. Όχι, λέει. Όταν τη γνωρίζει κανείς, λέει, αισθάνεται την ανάγκη να την κρύψει. Και λέω, γιατί. Γιατί θα γίνομαι, λέει, αυθάδης. Αν δούμε πόσο μας αγαπάει. Θα γίνουν αυθάδης όσοι τη γνωρίσουν, ναι. Ποιοι θα γίνουν αυθάδης. Όσοι μάθουν ότι είναι τόσο μεγάλη. Α, όσοι τη γνωρίσουν κατά κάποιο τρόπο, αυτό εννοώ. Ή όσοι την αποδεχτούν. Αμέσως έπαθα σοκ. Γιατί εγώ έτεινα με τις πλατωνίουσες προϋποθέσεις που είχα εκεί και τις αυτές να φανταστώ ότι ο Θεός όλα τα αποκαθιστά στο τέλος. Είχα μια ολοποιητική μεταφυσική στο μυαλό μου. Το ένα είναι τα πάντα, άρα ο Θεός θα γίνει τα πάντα στο τέλος. Δεν είναι. Άρα όλοι θα. Λοιπόν, και λέω, για κοίτα. Μια τόσο μεγάλη αγάπη, η δική μου αυθάδη μπορεί να σταματήσει. Δηλαδή ο Θεός με τον αυθάδη δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Φοβερό. Γιατί? Διότι το έχει τη δική του ελευθερία δώσει. Είναι σαν ένας μικρός Θεός ο άνθρωπος και λέει του μεγάλου Θεού μπλα 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 μπλα, του κουνάει και το χέρι. Δεν τα κάνεις καλά. Δεν τα κάνεις καλά. Λοιπόν, και έπαθα σοκ, λέω, όταν το σκέφτηκα, τι μου λέει αυτός εδώ. Η δική μου η αυθάδεια, το ξαναλέω, το ότι εγώ θα πω στο Θεό, εγώ θα σκοτώνω κόσμο και θα με σώζεις, αυτό είναι η αυθάδεια. Αγαπητικά, δεν είναι. Επειδή με αγαπάς. Εγώ θα έχω τον γκουλάγ. Επειδή με αγαπάς, θα με σώζεις. Και εσύ με αγαπάς και θα με σώζεις. Ναι. Αυτό το πράγμα, την τεράστια αυτή αγάπη, την κολοσσιά τη σταματάει. Και τη σταματάει, διότι αυτή η αγάπη χαίρει τη αληθεία και συγχαίρει. Δεν μπορεί να είναι μια αγάπη η οποία θα κοροϊδεύει εαυτήν και εμένα. Και σε συλλογικό επίπεδο, πώς μπορούμε να το δούμε αυτό. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε σε προσωπικό επίπεδο, ωραία. Σε συλλογικό, πώς μπορούμε να το δούμε. Τι εννοούμε σε συλλογικό. Σε χώρες, σε έθνη, σε οτιδήποτε. Μπορούμε να το δούμε αυτό, αυτή την εικόνα σε συλλογικό. Άλλοι δεν έχουν καμία ιδέα, δεν έχουν ακούσει ποιος ήρθε, πού ήρθε, τι έγινε. Άλλοι έχουν διαστρεβλωμένη εικόνα. Αυτό είναι εντελώς άλλο πράγμα. Δούμε. Εκεί για αυτούς ο Θεός θα οικονομήσει ανάλογα με το πώς στέκονται με αυτά που ξέρουν. Με τη συνείδησή τους. Ωραία. Εντάξει. Το έχουμε πει. Ναι. Μη φοβάστε καθόλου για αυτούς. Όχι, δεν φοβάμαι. Είναι ευτυχισμένα πλάσματα και δεν το ξέρουν πόσο ευτυχισμένα είναι. Εμείς οι οποίοι όμως βάζουμε σε πειρασμό το Θεό. Να. Α. Εδώ αυτό είναι ξανά που ενδιαφέρει. Έρχεται ο διάβολος. Και του λέει του Χριστού, πειρασμοί, Τρεις πειρασμοί. Για πέσε, του λέει από κάτω, είσαι ο εκλεκτός του Θεού. Έτσι λέγει στον καθένα από εμάς. Σ' αγαπάει ο Θεός. Πέσε, πέσε. Και τι λέει ο Χριστός, για να το βάλω σε πειρασμό. Άλλο να πέσω επειδή έφαγα την τύφλα μου, ας πούμε, και έπαθα κάποια στιγμή, συμπερδεύτηκα, συγχύστηκα, δεν είναι. Δεν καταλάμενα, δεν μπόρεσα, αδυναμία κλπ. Και το ομολογώ ως τέτοιο. Και λέω ότι έτσι έγινε. Και άλλο από του Θεού. Λοιπόν, πέφτω. Κανόνισε. Πριν φτάσω κάτω, θέλω Mercedes ή ελικόπτερο να με σηκώσει πάνω. Αυτό δεν γίνεται. Και όπως δεν γίνεται και το άλλο. Υπέουν αυτοί, υπέουν είναι ηλίθιοι ούτε εσύ. Άρθι γίνονται. Όχι. Πρώτα του είπα για τις εξουσίες όλα. Πρώτα ήταν ο πειρασμός της εξουσίας. Όλα τα βασίλεια θα τα δώσω. Αν με προσκυνήσεις, κοιτάξτε τώρα. Θα βλέπετε ότι είναι οι ίδιοι πειρασμοί που έχουμε κι εμείς. Θα σου δώσω όλη την επικράτεια της τεχνολογίας, όλη την επικράτεια της γνώσης. Θα σου δώσω παντοδυναμία. Λοιπόν, αλλά προσκύναμε. Δεν σου πει προσκύναμε, θα πει προσκύνα την ειδονή σου, το θέλημά σου, την ευτυχία σου, το γούστο σου, εσένα. Όταν είναι σε εσένα, το ίδιο είναι δαιμονικό. Αυτό είναι το δαιμονικό. Το δαιμονικό είναι να είμαι μόνος και να είμαι απέναντι σε όλη τη δημιουργία. Λοιπόν, και λέει ο Χριστός, όχι, δεν προσκυνώ. Δεν προσκυνώ και δεν θέλω τέτοιου είδους εξουσία. Ξέρουμε ότι αυτή η εξουσία είναι ματηρή. Όποτε εφαρμόστηκε, είχαμε γκουλάγκ, είχαμε στρατόπεδα, είχαμε τάνελ. Αυτή είναι η εξουσία. Τέτοια εξουσία του προτείνει. Θα γίνει παγκόσμιο δικτάτορα και θα του πνίξει όλο το αίμα. Εγώ θα βοηθάω γι' αυτό. Αν διαβάσουμε έτσι υπαρξιακά το Ευαγγέλιο, ανοίγει ο νους μας, ξέρει. Και το άλλο του λύνει το πρόβλημα της τροφής. Αυτό είναι
δύσκολο να το καταλάβουμε. Γίνουν λέει όλες οι πέτρες ψωμιά. Να έχεις να δίνεις. Δεν θέλεις να δίνεις. Κοιτάξτε τι φοβερό. Φιλάνθρωπος δεν είσαι. Είμαι. Ας τα κάνω όλα ψωμιά αυτά εδώ, να τα δίνεις όλο τον κόσμο. Και τι απαντάει αυτός. Ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Αλλά απαντεί ρήματι εκπορευωμένο. Τι εννοεί με αυτό. Ότι δίνοντας και κάνοντας ως μοναδικό σου έργο το να δίνεις ψωμιά, ουσιαστικά βάζεις τον άνθρωπο στον ολοκληρωτισμό. Του λες ότι αυτή είναι η ανάγκη σου. Το ψωμί είναι η ανάγκη σου. Η μόνη απάντηση στον ολοκληρωτισμό είναι ότι ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Και ειδικά μου είναι και βελούδινο ο δηλαδή, ψωμί. Δηλαδή, όμω είναι βελούδινο που λέω εγώ. Είναι και γλυκό κιόλα. Πάρε και ψωμί, πάρε και παντεσπάνι, πάρε και κέικ, πάρε και τα πάντα, πάρ τα όλα. Αλλά αυτό θα είσαι, του λέει. Πρόσεξε εδώ. Δεν πάμε παραπέρα. Και ακριβώ ενώ πα να φά σαν το ψάρι. Το ψάρι θέλει ένα αγκίστρι. Το αγκίστρι θέλει ένα δόλωμα. Αυτό του λέει. Ο Χριστό δεν θα βάλω δόλωμα, του λέει. Στο αγκίστρι σου. Φοβερή κουβέντα, γιατί στέλνει ελεύθερο. Και ο Ντοστογεύσκη έδειξε με μεγάλη ακρίβεια πόσο ακριβώς ο διάβολος μισεί την ελευθερία αυτή ακριβώς του Χριστού. Και ο ιεροεξεταστής καταδικάζει τον Χριστό γιατί αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο. Και του λέει: δεν τον ξέρεις τον άνθρωπο. Το έχω ξαναπεί. Ο διάβολος έχει φοβερά σήμαντη ιδέα για τον άνθρωπο. Ο Θεός τον θεωρεί Θεό κατά χάρη, τον άνθρωπο, και ο διάβολος τον θεωρεί ένα πανάθλιο πίθηκο. Εξού και τεχνοπίθηκος, μόνο στον τίτλο έχουμε μείνει. Ναι, όχι, στον τίτλο πολλά έχουμε πει που περιλαμβάνει το βιβλίο. Η αλήθεια λοιπόν, όταν ο άνθρωπος είναι τεχνοπίθηκος, η αλήθεια έχει χαρακτήρα συμπτώματος. Δηλαδή, για πείτε μου. Δηλαδή, είναι η ασθένεια την οποία σου προξενεί η έλλειψή της. Και όταν έρχεται η ώρα να εμφανιστεί η αλήθεια, στην πραγματικότητα τι συμβαίνει, τραυματίζεσαι εσένα από αυτή την έλλειψη. Δηλαδή η αλήθεια εμφανίζεται ως αυτό το οποίο είναι ουσιαστικά η συνέπεια του λάθους που να την περιφρονήσεις. Να το πω έτσι. Ωραία, αυτό είναι λίγο θεωρητικό έτσι όπως μας το λέει. Πείτε το μας με ένα παράδειγμα έτσι. Όλοι οι ψυχοθεραπευτές έχουν την εμπειρία αυτού του πράγματος. Δηλαδή το ότι το σύμπτωμα, όταν εμφανιστεί το νευρωτικό σύμπτωμα, η ασθένεια πλέον που σε οδηγεί στον ψυχίατρο, είναι αποτέλεσμα μιας υπαρξιακής εγκατάλειψης, την οποία έχεις εφαρμόσει ως προς τον εαυτό σου και έχεις αφήσει προβλήματα που αφορούν την αλήθεια σου άλυτα. Άλυτα. Αυτό είναι η απόθυση. Η απόθυση αυτό είναι. Απόθυση σημαίνει ότι μια σύγκρουση την οποία θα μπορούσε να λύσεις με ένα πνευματικό τρόπο, μια λάθος επιθυμία, μια λάθος επιλογή. Υπάρχουν λάθος επιθυμίες στην εποχή μας και λάθος επιλογές. Δεν το βλέπω. Αλλά το ασυνείδητο είναι άτεγκτο και το υπερεγώ. Λειτουργεί ακόμα. Επομένως, όταν φτάσουμε σε μια κατάσταση και την αποφύσουμε, υπάρχει την κατάθλιψη. Είναι το πιο κοινό σύμπτωμα. Η κατάθλιψη γεννιέται πάντοτε από έλλειψη αυτοεκτίμησης. Η αυτοεκτίμηση, το έχω ξαναπεί κάποτε, νομίζω σε μια άλλη εκπομπή, έρχεται πάντα από τους άλλους. Δηλαδή, άμα δεν δουλέψω για τον άλλο, δεν θα έχω αυτοεκτίμηση. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να εξαπατηθεί. Δεν πρέπει να κάνει τίποτα στον καθένα και να λέει: είμαι σπουδαίος, είμαι τεράστιος. Θες να αναγνώρισεις, θες τους άλλους. Δεν γίνεται. Θες να στο πούνε άλλοι. Θα έρθει από τους άλλους πάντα. Θες να στο πούνε άλλοι. Αλλά πρέπει να ευεργετήσεις για να έρθει από τους άλλους η αναγνώριση. Καθόλου ευεργεσία τους άλλους. Καμία αναγνώριση, κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι το σύμπτωμα. Είναι η αλήθεια που επιστρέφει, την οποία την πλήγωσε στην αλήθεια. Και έρχεται ως σύμπτωμα. Σήμερα η αλήθεια λοιπόν, ειδικά για τον τεχνοποιητικό, είναι σύμπτωμα. Που τον οδηγεί. Ενώ πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Αν δεν ήταν τεχνοποιητικός, ναι, αυτό λέμε, ναι. Αλλά ήταν αυτό που είπαμε, ο άνθρωπος, θα είχε ο ίδιος φτιάξει ένα τεράστιο χώρο και θα ήταν στην αλήθεια προτεραιότητα. Και θα ζούσε για την αλήθεια, αντί να την αποθεί, για να κάνει το γούστο του. Αυτό γίνεται σήμερα. Συναντάω αμέτρητους ανθρώπους, μου γράφουν άνθρωποι που έχει καταρρεύσει το email μου, μερικές φορές μπορώ και απαντώ. Λοιπόν, αν είχα, πώς θα τους μαζέψω όλους μαζί, θα τους έλεγα προσέξτε την αλήθεια. Ποια αλήθεια θα πούνε.
την αλήθεια η οποία εκφράζεται μέσα από την παρουσία του Θεού μέσα στα πράγματα. Η αλήθεια υπάρχει. Υπάρχει σε συγκεκριμένο χώρο και ξέρουμε πώς λειτουργεί. Δεν είναι άγνωστη. Όταν κανείς αποσύρεται στην αλήθεια του, έτσι, τότε αρχίζουν τα προβλήματα, διότι όλοι οι άλλοι διεκδικούν για αυτή την αλήθεια τους και τον τραυματίζουν, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι, είναι πολύ απλό. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι τρομακτικά επίπονο, επώδυνο και μαζί πολύ απλό. Ένα περίεργο πράγμα. Είναι πολύ επίπονο, πολύ επώδυνο και ταυτόχρονα είναι πολύ απλό. Δηλαδή, αν έχεις έναν άνθρωπο τώρα που μαλώνει με τη γυναίκα του, έτσι. Λέμε τώρα, πάρουμε κάτι πολύ κοινό. Και μαλώνουν και σκοτώνονται οι δυο τους, ας πούμε. Και ένας από τους δυο σε μια στιγμή πει: Στάσου, λέω τώρα. Τι σκοπό έχει αυτή η ζωή για μένα? Αυτό το ερώτημα αυτό. Και να πάει να το θέσει εκεί που πρέπει. Το ερώτημα αυτό, γιατί δεν τίθεται στο σύναξη των οπαδών της τάδε ποδοσφαιρικής ομάδας το ερώτημα αυτό, και τίθεται το ερώτημα μεταγραφής. Ούτε στα social, στα κοινωνικά δίκτυα. Ούτε στα κοινωνικά δίκτυα τίθεται το ερώτημα αυτό. Το ερώτημα αυτό τίθεται σε μεγάλες πνευματικές παραδόσεις. Και αρχίζει λοιπόν και βλέπει ο σκοπός της ζωής ποιο είναι. Σου λέει, ας πούμε, το Ευαγγέλιο, να αγαπήσεις τους εχθρούς σου. Βαπ, εδώ, ποιος είναι ο εχθρός μου? Ναρκισσικός εχθρός πρώτος είναι η γυναίκα μου. Και φτάσαμε. Καταντήσαμε εκεί. Ναι, αλλά μόλις κάνεις ένα βήμα να αγαπήσεις τον άλλον, αμέσως ανακαλύψεις πόσο όμορφος είναι, πόσα καλά έχει. Αυτό είναι το θαύμα. Καλά, όταν τον παντρεύτηκες, δεν τα έχεις δει. Τώρα ξαναπεριμένεις να τα δεις. Τα σβήνει αυτό. Οι κόντρες των ναρκισσισμών τα σβήνουν αυτά. Σβήνουν την ανάμνησή τους. Έχω γνωρίσει ζευγάρια που ένας έχει κάνει για τον άλλο τρομακτικά πράγματα. Και άλλος δεν τα βλέπει. Είναι σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να τα δει πια. Σκοτίζεται από την πολύ αυτοπασχόληση. Και ξαφνικά αυτό το πράγμα καταλύεται. Και έρχεται ο ίδιος άνθρωπος και πέφτει στα πόδια σου και σου λέει: Με έσωσες. Έχω έναν άγγελο δίπλα μου και δεν το βλέπα. Ξέρετε πόσες φορές τα έχω δει αυτά. Και ξαφνικά επανέρχεται. Αυτό είναι. Ο άνθρωπος είναι πνευματικό πλάσμα. Δεν είναι σαν το ζώο. Και νοηματοδίαιτο. Και το καταλαβαίνεις κλωτσιά. Και νοηματοδίαιτο. Το κλωτσάς φεύγει. Του δεις ψωμί έρχεται. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Εκεί καταντήσαμε όμως σήμερα. Ο άνθρωπος είναι ενώ που το κλωτσάς και σε αγαπάει και του δίνει ψωμί και λέει όχι φάτο εσύ. Αυτό είναι ο άνθρωπο τη σήμερα. Αυτό που φοβίζει. Και αυτό με συνδέει και με το άλλο βιβλίο, το να ξανασκεφτούμε τον ανθρωπισμό. Που λένε ότι ανθρωπισμός. Μα χάνουμε τον άνθρωπο. Και υπάρχει ένα κεφάλαιο εδώ μέσα εδώ, για την απώλεια του ανθρώπου. Χάνουμε τον άνθρωπο πια σήμερα. Και επομένως η τεχνολογία γίνεται επικίνδυνη, σας είπα, το ξαναλέω, διότι χρησιμοποιείται ως πανάκια για να λύσει προβλήματα τα οποία δεν λύνονται, αλλά χειροτερεύουν έτσι. Διότι έχεις και τη δύναμη πλέον στα χέρια σου. Είναι σαν να έχεις ένα μωρό, ένα τελευταίο τύπου πολυβόλο που βαράει 350 σφαίρες το λεπτό. Και του λες, παίξε πουλάκι μου, τι θα κάνει αυτό? Θα πάει στον υπηαγωγείο και θα γκρεμίσει όλα τα παιδάκια κάτω. Ποιος θα φταίει? Η τεχνολογία θα φταίει ή εσύ που του το έδωσες, ενώ είναι ενήπιο? Επειδή λέμε τόση ώρα και είπαμε τον άνθρωπο και αυτά συνέχεια και είναι και το προηγούμενο βιβλίο να ξανασκεφτούμε τον ανθρωπισμό, πάντα εσείς συζητάτε ή τώρα λέτε, ας πούμε, για τον ελληνοδυτικό άνθρωπο. Και πριν είπαμε για τις μεγάλες πνευματικές παραδόσεις ότι ο άνθρωπος εκεί πρέπει να κοιταχτεί, να στραφεί για να βγάλει μια άκρη. Μιλάω για τον... Υπάρχουν άλλες πνευματικές παραδόσεις μεγάλες, ναι. που είναι και ο μισός πληθυσμός της γης. Σε αυτούς... Με αυτούς πρέπει να συζητήσουμε, αλλά ως ποιοι. Στο βιβλίο αυτό έχω αφιερώσει ένα από τα μέρη του, είναι κάπου 100 σελίδες αν δεν κάνω λάθος, στο να συζητάω με άλλες παραδόσεις τέτοιες. Ναι, συζητάω με τον μουσουλμανισμό, με τον Ινδουισμό, με τον Βουδισμό, με τον Ταοϊσμό κλπ. Αλλά συζητάω ως ελληνοδυτικός χριστιανός που είμαι. Διότι αυτό είμαι οργανικά. Δεν βγαίνω να κάνω ότι δεν είμαι τίποτα. Διότι είσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορούμε σήμερα επιστημονικά να αποδείξω. Θαυμάζω το Ιούγκ. Στο θέμα αυτό, το Ιούγκ, ο οποίος τον θαυμάζω ως προς τι. Ο Ιούγκ δεν έχει να μας πει το πώς θα πλησιάσουμε τον Θεό των χριστιανών.
Αλλά μέσα από τις 80.000 ψυχοθεραπείες που λέει ότι έκανε, βρήκε κάτι. Ότι ο Θεός είναι παρόν στο ασυνείδητο. Και λέει λοιπόν, το ασυνείδητο που είναι συλλογικό καταρχήν έχει αρχέτυπα. Και ο Θεός λοιπόν είναι παρόν εκεί. Γι' αυτό και στην τελευταία του συνέντευξη που πάει στο διαδίκτυο, το ρωτάει, είναι στα αγγλικά η συνέντευξη, και το ρωτάει δημοσιογράφος, πιστεύετε στο Θεό, do you believe in God? Και απαντάει, I don't believe, I know. Δεν πιστεύω, γνωρίζω ότι ο Θεός υπάρχει. Αυτό δεν έχει σχέση με μια θεολογική πίστη, έχει σχέση με την παρουσία του Θεού στην ψυχοθεραπεία. Που υπάρχει ο Θεός πραγματικά σαν λειτουργία της συνείδησης του ανθρώπου με αναφορικότητα. Δεν είναι Θεός που είναι μια ιδέα, αυτή. Είναι κάτι στο οποίο αποτελεί το ένας άλλος στοχαστής μεγάλος θεολόγος και φιλόσοφος έσχατη μέρημνα. Δηλαδή η συνείδηση ενοποιείται με βάση την αναφορικότητα αυτή. Μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ. Εγώ έρχομαι και αφού φορά. Μπορεί να είναι ο τάδε το τάδε κόμμα. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, μια ιδέα, μια ιδεολογία. Αλλά υπάρχει η λειτουργία του Θεού στη συνείδηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ο Θεός εκεί έξω. Ίσα-ίσα αποτελεί μια μαρτυρία ότι μάλλον υπάρχει εκεί έξω. Αφού υπάρχει τόσο ασφυκτικά στην ανθρώπινη ψυχή. Τόσο ασφυκτικά. Γι' αυτό το λέω και εγώ, ότι εγώ μέχρι τώρα δεν έχω συναντήσει κανένα Θεό. Άνθρωπο χωρίς λειτουργία Θεού στη συνείδηση δεν έχω συναντήσει. Ακόμα και αυτοί που φωνάζουν ότι είναι άθεοι, εάν τους ψάξεις θα δεις ξεκάθαρα και αν τους παγιδεύσεις και κατάλληλα, υπάρχει και τρόπος να τους παγιδεύσεις, κουβέντα, θα σου πούν μόνοι τους. Ότι το έχουν Θεός, αναφορά κάπου, λειτουργεί κάτι σαν Θεός για αυτούς. Δεν λειτουργεί με κανένα άλλο τρόπο η ανθρώπινη συνείδηση. Γι' αυτό και θεωρώ εγώ, είχαμε κάνει μια συνέντευξη μαζί και υπάρχει ένα κεφάλαιο εδώ μέσα, η απόθεση του απολύτου, δεν ξέρω αν το έχω σε κεφάλαιο, υπάρχει απόθεση του απολύτου. Αν λέει το απόλυτο το οποίο λειτουργεί μέσα στη συνείδησή σου, το αποθήσεις, το πληρώνεις αυτό. Ναι, όχι, είχαμε πει όμως ότι ο άνθρωπος θέλει την απόλυτη γνώση, τον απόλυτο έρωτα, την απόλυτη ελευθερία. Το απόλυτο, απόλυτο. Πώς το αποθεί αφού το θέλει όμως. Το απόλυτο, ναι, γι' αυτό τα βγάζει και πέρα μαζί του. Είσαι απόλυτος. Φυσικά είναι απόλυτος. Αφού είναι εικόνα του απολύτου. Ναι, αλλά πώς το αποθεί τώρα όμως, λέτε. Το λάθος είναι ότι δεν το ζητάει το απόλυτο. Σε εκεί που πρέπει, το ζητάει από σένα. Εδώ είναι όλη η τραγωδία. Λέω στα ζευγάρια καμιά φορά. Γιατί ζητάτε ο ένας από τον άλλο το Θεό? Τι μου λένε? Αυτά που ζητάς, του λέω ευλογημένε, τα ζητάμε από τον Θεό. Μας τα δίνει. Αν ζητάς από τον άνθρωπο, ζητάς από τον Θεό, τον διαλύει τον άνθρωπο και μετά αυτός διαλύει και σένα. Καταλάβω. Αυτή είναι η απανθρωπία. Η απόθεση του απολύτου δεν υπάρχει. Και βλέπεις τη γυναίκα ότι την έχει σταυρώσει 27.000 φορές. Την έχει σταυρώσει πάλιν και πολλάκις, για να του δώσει το απόλυτο. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας, αυτοκτονήστε. Ένα σύνθημα που το έχουμε δει και εδώ. Λοιπόν, ναι, είναι ακριβώς η αναζήτηση από μέρος των γονέων από τα παιδιά του απολύτου. Αυτό τσακίζει τα παιδιά. Και στη συνέχεια κάνει τους γονείς δυνάστες. Από αγάπη. Θέλω το καλό σου. Και το ιδεαλίζει το παιδί. Ζητά στην ουσία δηλαδή το ιδεώδες το εγώ σου, το οποίο εσύ για κάποιο λόγο απέτυχες να το πραγματώσεις από το παιδί. Είναι να ζεις το απολύτου κι αυτή. Γιατί το απολύτου ιδεώδες το εγώ, ο ωρίμος άνθρωπος, ξέρει ότι δεν είναι σωστό να το αποζητάει. Ο ωρίμος άνθρωπος ξέρει ότι η ζωή είναι η τέχνη του εφικτού. Και πάμε προς τα εκεί που θέλουμε, αλλά το αν θα το πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Δεν εξαρτάται από εμάς. Και εάν θελήσουμε οπωσδήποτε να το πετύχουμε, θα χύσουμε αίμα μερικές φορές. Και πολλές φορές θα καταστραφούμε και εμείς οι ίδιοι ή θα γίνουν και τα δύο. Και μπορεί να το πετύχουμε, αλλά θα πληρώσουμε το τίμημα. Το τίμημα. Αν το πετύχουμε. Κιόλας. Εγώ στους ανθρώπους σήμερα έχω δει να το έχουν πετύχει αυτό που θέλανε. Οι 9 στους 10 είναι καταστραμμένοι υπαρξιακά. Καταστραμμένοι. Ξέρετε πόσοι από αυτούς οι οποίοι το lifestyle τους προβάλλει
Να ρωτήσω, ο στόχος αυτός πάντα ήταν σε κοινωνικοπολιτικό κριτήρια. Αυτά, αυτό, τέτοιοι στόχοι ήταν οικονομικό, κοινωνικό, ναι, όλο αυτό το πράγμα. Που προβάλλεται αυτό. Αυτή είναι πάντα η στόχη. Το lifestyle αυτό, ναι. Δεν πιστεύω κανένας να ήθελε να γίνει άγιος και να... Όχι, αυτό αλλάζει τελείως όλη την τέλεια. Ναι, λέω σε αυτό το πράγμα. Αλλάζει τελείως το σκηνικό αυτό. Αλλά σας λέω ότι πάρα πολύ, και πώς το ξέρω αυτό, το ξέρω γιατί καταφεύγουν μερικοί σε μένα. Άνθρωποι που το lifestyle τους θεωρεί άτρωτους και πολύ πετυχημένους και όποιο τηλεοπτικό περιοδικό ανοίξετε είναι μέσα, είναι τσακισμένα πλάσματα, τόσο τσακισμένα. Ο ένας άνθρωπος του δρόμου, φτωχός και ταλέπορος, αν μάθαινε πόσο τσακισμένοι είναι, θα τους έλεγε έλα σε παραγκαλιά, ας σου δώσω μια αγκαλιά, πιούμε ένα καφέ, ας σου δώσω λίγο από τη δική μου φτώχεια, από τη δική μου. Καταλάβατε, τόσο πολύ αναγκεμένοι και πονεμένοι και μερικοί άσκουν εξουσία και έχουν λεφτά πολλά και είναι πασίγνωστοι. Υπαρξιακά αναγκεμένοι είναι εσωτερικά. Και είναι πασίγνωστοι και ο κόσμος δεν ξέρει τον τεράστιο υπαρξιακό πόνο που κουβαλάνε. Αυτό είναι πολύ σύγχυθες σήμερα. Είναι τόσο απλό, είναι πραγματικά φοβερό. Εξοντοτικό, γιατί πρέπει να δείχνεις κιόλας το ψεύτικο χαμόγελο. Γιατί άμα είσαι και στο γυαλί, στη φαίνεσαι. Να φαίνεσαι έτσι. Και μετά πάνε στο ψυχοθεραπευτή και του λένε δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αυτό γιατί γίνεται? Διότι, είπαμε, ο ορισμός του ανθρώπου σήμερα είναι εκ των κάτω. Και αυτό που σας λέω... Ή εκ των μέσων, μίμη δέλτα, μέσα μαζικής διαστροφής. Αυτό που λέω είναι μια φιλοσοφική θέση. Είναι μια θέση την οποία εκφράζει ένας αγαπητός μου φίλος που είναι καθηγητής φιλοσοφίας στη Γαλλία. Ο ορισμός του ανθρώπου εκ των κάτω. Είναι εκ των κάτω. Επί αιώνας οριζόταν ο άνθρωπος από τα πάνω, σε εισαγωγικά. Το ότι οριζόταν από τα πάνω δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έγινε πολύ σπουδαίος. Μπορεί να είναι και επικίνδυνο με την έννοια του ότι δημιουργεί ένα όνομα το οποίο φαντάζεται υπερβολικά για τον εαυτό του. Αλλά η λύση δεν είναι να ορίζεται από κάτω. Η λύση δεν είναι να ορίζεται από τα κάτω. Η λύση είναι να ορίζεται από τα πάνω, αλλά σε διάλογο, εγώ λέω διαλογική αμοιβαιότητα, μετά του απολύτου όντως αυτού, το οποίο είναι πάνω. Αυτό θα ταπείνωνε τον άνθρωπο και θα τον έκανε και ανώτερο και ταπεινό μαζί. Άρα χρήσιμο. Το cogito ergo sum είναι μια μεγαλοπρεπή στιγμή. Αλλά αν είναι cogito και είναι κρίσιμο στον εαυτό, δεν χρησιμεύει σαν τίποτα. Είναι πόνος. Δημιουργεί πόνο. Αν είναι cogito και άνοιγμα, αλλάζει το πράγμα. Αλλά σήμερα επειδή απογοήτευσε ένας ιδεαλισμός χωρίς αντικείμενο, ουσιαστικά όταν έφτασε να είναι χωρίς αντικείμενο, μετά το Φίχτε, μετά το Χέγγελ κλπ. Και νεότερα ακόμα, νεότερους στοχαστές, έφτασε να θεωρείται ότι ο άνθρωπος είναι το απόλυτο. Ένας φιλόσοφος, ο Γερμανός, ο Γιάσπερς, το ονόμασε δεύτερο απόλυτο. Και σιγά σιγά μετατέθηκε από το πρώτο απόλυτο του ενδιαφέρον μας, στο δεύτερο απόλυτο που ασκεί την αναγωγή στο απόλυτο. Ξεχάστηκε το αντικείμενο της αναγωγής και το υποκείμενο της αναγωγής παρέμεινε, οπότε το δεύτερο απόλυτο αυτό πήρε τη θέση του απολύτου και σε μια δεύτερη φάση, θα τα εξηγήσουμε και πιο καλά για τους φιλοσόφους των ακρότων, ο ορισμός έγινε πλέον εντελώς από τα κάτω γιατί να γλιτώσουμε από το δεύτερο απόλυτο. Οπότε κατεβήκαμε ακόμα πιο κάτω και τον ορίζουμε βάσει το ασυγείο, τις ορμές, τις ενορμήσεις. Έχουμε και πιο κάτω δηλαδή. Πάει πιο κάτω από το μέλλον. Είναι ο πίθηκος πια. Δηλαδή, αν το αφήσουμε μόνο το αυτό χωρίς καμία αναφορικότητα, είπαμε είναι ο πίθηκος. Ο οποίος γίνεται σήμερα τεχνοπίθηκος. Πάλι καλά που είπα στην αρχή ότι θα μιλήσουμε για το, με αφορμή το βιβλίο, γιατί δεν αναφερθήκαμε συγκεκριμένα σε κεφάλαια, αλλά όλα αυτά που προσπαθήσαμε έτσι με ερωτήσεις και τις δικές σας απαντήσεις, να είμαστε στο πνεύμα του βιβλίου, νομίζω. Ωραία. Οπότε, κλείνοντας,
Για πείτε μας, τι μπορεί ας πούμε, να κάνει ένα βιβλίο, αν μπορεί ποτέ να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ρήμα ας πούμε, για ένα βιβλίο. Είπα το εξής, το βιβλίο αυτό κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή προσπαθεί τα ερωτήματα που γεννάει αυτή η μετανθρώπινη κατάσταση να τα κάνει ανθρωπολογικά ερωτήματα και να ζυγίσει τις θεολογικές, στοχαστικές όμως απαντήσεις που έρχονται από το θεολογικό χώρο, σαν πιθανότητες εδώ να δοθούν αυτές οι προοπτικές που φαίνεται να λείπουν σήμερα, έτσι. Και μάλιστα προχωρεί και σε άλλους χώρους, όπως είναι ο χώρος της πολιτικής φιλοσοφίας ή της ψυχολογίας και βέβαια συζητάει και με θρησκείες άλλες, οι οποίες σε σχέση με την, αλλά πάντα τα εγώ συζητάω, σας είπα, χριστιανός, ελληνοδυτικός άνθρωπος. Και εκεί προσπαθώ κριτικά να αντλήσω πράγματα από τις θρησκείες, τα οποία σε διάλογο με τον χριστιανισμό μπορούν να χρησιμεύσουν σαν απαντήσεις σε προβλήματα που δημιουργεί αυτή η κατάσταση, η οποία είναι πραγματικά μια κατάσταση καινοφανής και επικίνδυνη, αν την αφήσουμε έτσι. Είναι πραγματικά, θα έλεγα ότι ποτέ άλλοτε στο δευτερούς αιώνας η ανθρωπότητα δεν έχει τόσο άμεση ανάγκη μιας ανθρωπολογίας, η οποία να μπορεί να σπάσει ακριβώς τα όρια που έφτιαξε ο άνθρωπος για τον εαυτό του ως πίθηκος, όχι ως να σπάσει ακριβώς τα όρια και να πάει ακριβώς εκεί που ο άνθρωπος γίνεται πλέον ανθρώπινος πραγματικά. Όχι ότι αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα μαγικός τρόπος, αλλά υπάρχει μια διαδικασία με βάση την οποία ευρυνόμενοι οι ορίζοντες μας μαθαίνουν ξανά τη χρήση των πραγμάτων. Να το πω απλά. Ένας άνθρωπος του Θεού, αν λέει κάτι αυτό σήμερα, που για μένα λέει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι του Θεού, πραγματικά άνθρωπος του Θεού, όχι ξέρω εγώ ένα όν. Που συζητά περί Θεού. Που συζητά περί Θεού ή που γελιοποιείται στο όνομα του Θεού. Ή γελιοποιείται το Θεό. Ναι. Ακόμα περισσότερο. Ένας άνθρωπος λοιπόν του Θεού θα ήξερε πάρα πολύ τι να κάνει και με την τεχνολογία και με την απειλή του πολέμου και με τις ανθρώπινες σχέσεις. Θα ήξερε τον τρόπο με τον οποίο όλα αυτά γίνονται ζωηφόρα και υπέροχα. Φανταστείτε να έχεις αγιότητα και τεχνολογία μαζί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Εκεί είναι ο υπεράνθρωπος. Εκεί είναι ο πραγματικός. Ο όντως υπεράνθρωπος. Ο άνθρωπος, ο οποίος είναι θεάνθρωπος πια, δεν είναι υπεράνθρωπος. Ναι. Ναι. Η τεχνολογία είναι κάτι το οποίο ευχαριστιακά προσφέρεται στο Θεό. Δηλαδή ζητώ από αυτό να μας πληροφορήσει για τον τρόπο χρήσης της. Αυτό δεν γίνεται σήμερα, όπως ξέρετε. Σήμερα οι εταιρείες που πληρώνουν αποφασίζουν τι θα αγοράσουν. Δεν είναι. Και ως δούλοι οι τεχνολόγοι, ως νήπια που είναι, νήπια, είναι τεχνολόγοι, οι τεχνολόγοι ξέρετε είναι παιδάκια του νηπιαγωγείου, που όπως παίζουν τα παιδάκια του νηπιαγωγείου, έτσι παίζουν και αυτοί. Δεν έχουν καμιά συνείδηση του τι κάνουν. Συνείδηση δεν έχουν τι κάνουν. Ελάχιστοι είναι εξ αυτών, ευτυχώς έχω γνωρίσει κάποιους, οι οποίοι ξέρουν και αντιλαμβάνονται τις συνέπειες των πράξεών τους. Τις πνευματικές και ανθρωπολογικές προεκτάσεις των κατορθωμάτων τους. Και ιστορικοπολιτικές. Βέβαια. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι λίγοι. Πρέπει να γίνουν περισσότεροι. Πρέπει να βοηθήσουμε η τεχνολογία να μπει στη σοφία του Θεού, να το πω απλά. Και να αποκτήσει τα ιδιώματα της σοφίας αυτής, που είναι ταπεινή, που είναι ποιηκής, που είναι γεμάτη ειρήνη, που είναι γεμάτη φιλανθρωπία, που είναι γεμάτη ομορφιά και σοφία και χάρη, που βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ο Θεός ξέρει καλά ότι έχεις ένα σώμα, ξέρει καλά ότι η τροφή είναι σημαντική, ξέρει καλά ότι η σεξουαλικότητα και ο έρωτας είναι σημαντικός, τα ξέρει όλα. Και έχει και ένα μάνιουαλ, επειδή σε έφτιαξε, όπως πια αγοράζουμε το αυτοκίνητο το καινούριο και όσο δίνει η εταιρεία, το έχω ξαναπεί, ένα μάνιουαλ. Εγχειρίδιο χρήσης. Και σου λέει, κοίταξε, η σεξουαλικότητα πάρτε και φτιάξτε κάπως έτσι, για να είναι όμορφη. Για να είναι όμορφη. Αλλιώς θα γίνει κτηνοδία. Και ο ίδιος θα αισθάνεσαι ως κτήνος και εσύ ο ίδιος θα θες να βγεις από εκεί μέσα και δεν θα ξέρεις πώς. Ναι, αλλά θα μπει κάποιος, κάθε θρησκεία δίνει το δικό της εγχειρίδιο χρήσης.
Αν δεχτούμε ότι πάρτε, είναι όλα. Λοιπόν, ένα εγχειρίδιο χρήσης. Έστω. Το οποίο δει όλα αυτά. Χωρίς κανένα εγχειρίδιο σήμερα, η κατάσταση είναι χειρίστη. Εντάξει, υπάρχουν καλύτερα εγχειρίδια και χειρότερα, όπως έδειξε στην πραγματική ζωή. Εγώ θεωρώ ότι το εγχειρίδιο του χρησιμού είναι πολύ ωραίο. Ναι, βέβαια, ο καθένας όμως θα πει το δικό μας εγχειρίδιο είναι το καλύτερο. Λόγω παράδειγμα, λόγω οτιδήποτε. Εγώ πρέπει να συνεννοηθώ με αυτούς. Ναι, ότι μπορούμε να συζητήσουμε. Ναι, έχουμε πεδίο συζήτηση. Με τον άλλο όμως, ο οποίος η βιβλιοθήκη είναι άδεια από εγχειρίδια και το μόνο εγχειρίδιο το οποίο αναπτύσσει περιέχεται στο ασυνείδητό του, δηλαδή είναι νορμήσεις. Με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά αυτός ο άνθρωπος κυριαρχεί σήμερα. Σήμερα η σοφία, σας είπα, η πνευματική σοφία κυνηγείται, αποδιώκεται, διώκεται. Αν νόμιζα ότι την κυνηγάμε, βέβαια. Την κυνηγάμε όλοι μας από παντού, δεν μπορείς να μιλήσεις γι' αυτό. Και είναι φοβερό πράγμα. Α, διώκεται, διώκεται. Εγώ νόμιζα ότι την κυνηγάμε εμείς να την. Όχι, δεν την κυνηγάμε εμείς. Λοιπόν, είναι φοβερό γιατί διώχνουμε αυτό που μας χρειάζεται περισσότερο. Αν πλησιάζεις κατάλληλα έναν άνθρωπο και του πεις τι είναι αυτό που χρειάζεται, θα πέσει τα πόδια σου. Παρακαλώ να το πεις. Αλλά επίσημα το lifestyle δεν θέλει να ακούει λέξη γι' αυτό. Καταλάβατε. Και δεν λέω για τις γελιότητες που λέει, διαβάζει κανείς. Κοίταξε, είσαι διαλυμένος, κατεστραμμένος, ούτως ή άλλως. Κάνε και λίγο γιόγκα εκεί πέρα. Ομομομομ. Μπα σε φύγει λίγο άγχος. Αυτά είναι βλακίες. Εντάξει, αυτά είναι βλακίες. Ζήσε τη ζωή σου. Είναι σαν να έχω καρκίνο. Αλλά θα πάω σε μια διακοπές λίγο στη Λέρο, στην Κάλυμνο, στη Σκό, τη Ρόδο. Να ξεχαστώ λιγάκι. Μα ο καρκίνος είναι εκεί και δουλεύει. Σήμερα πάσω μου από καρκίνο, συλλογικά η ανθρωπότητα. Να ρωτήσω, επειδή είπατε ότι είναι διαδικασία όλο αυτό, στο να στραφούμε, ας πούμε, προς πνευματικές παραδόσεις, πώς να έρθει η σοφία στην τεχνολογία, κάποιος θα σου πει, η διαδικασία θέλει χρόνο. Πατέρα Νικόλα, εδώ θα το κουμπί, ο άλλος είναι έτοιμος, ο άλλος ο παράλληλος να το πατήσει. Τι να πια, η διαδικασία είναι αυτοστιγμήνη, η διαδικασία θέλει χρονικό ορίζοντα. Εδώ αύριο κάθε μέρα κλιμακώνονται, τα ακούμε συνέχεια. Οι σημερινοί άνθρωποι μου θυμίζουν σφουγγάρια που έχουν αποξηραθεί τελείως. Αν τους βάζεις στο νερό, φουσκώνουν σε δευτερόλεπτα. Είναι τόση ανάγκη μεταφυσική σήμερα, τόση δίψα. Μου λέει κανείς ανθρώπους να μπαίνουν στα πνευματικά και να ορμάνε σάσα ανάλογα με το πώς έχουν βασανιστεί, βέβαια, προηγουμένως. Και να είναι αντιστρόφως ανάλογοι. Να φτάνουν πολύ γρήγορα μακριά. Έτσι. Ναι, αλλά στα κέντρα εξουσίας και αποφάσεων, πώς μπορεί αυτά τα πράγματα που κινδυνεύουμε από μέρα σε μέρα να. Υπάρχουν και επεμβάσεις, οι οποίες γίνονται από όχι από εμάς, αλλά από άλλον. Ε. Τρομερή εντύπωση πως ειδικά στα θέματα αυτά σήμερα υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Και από τον χριστιανισμό βγάζομαι στοχασμό μόνο, πολύ καλός, και εγώ το κάνω. Αλλά ο στοχασμός θα σου οδηγεί σε μια σχέση μετά. Σχέση με τον Θεό, σχέση με τον άλλον. Και εκεί αρχίζει το θαύμα, το πραγματικό θαύμα. Δεν διαδραματίζονται όλα στο νου μας, ούτε στα χαρτιά των βιβλίων που γράφονται. Αυτά είναι η εισαγωγή σε μια υπαρξιακή πλέον σχέση, η οποία τελικά ανοίγει τους κρουνούς της ζωντανής σχέσης. Και τότε αρχίζουν τα θαύματα. Ο άνθρωπος είναι ένα άνθρωπο που μόνο με θαύματα μπορεί να τραφεί και να ζήσει. Το θαύμα είναι αυτή η παρουσία του απολύτου μέσα στη σχετική αυτή ζωή και μέσα από τον συνεχισμένο θάνατο των πάντων. Άρα κάτι μπορεί να γίνει και άμεσα σε δικό μας, χωρίς εμείς να μπορούμε να. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει. Αλλά πολύ φοβάμαι. Με την καλή έννοια λέω. Πολύ φοβάμαι ότι αυτή η πνευματική μεταστροφή θα προκύψει μετά από παιδαγωγική. Θα προκύψει μετά από αυτά τα οποία θα κάνουμε, έτσι, στραβώντας το Θεό από τα μανίκια να μας αφήσει να τα κάνουμε. Γιατί θέλουμε και να τα κάνουμε οπωσδήποτε. Πρέπει να εκδικηθούμε. Πρέπει να βάλουμε τη σφραγίδα μας στην ιστορία. Πολύ φοβάμαι. Πολύ φοβάμαι. Γιατί υπάρχουν πολλές ενδείξεις. Ότι ο τρόπος με τον οποίο θα φτάσουμε σε συνειδητοποιήσεις τέτοιες θα είναι επώδυνος και βασανιστικός και δεν ξέρουμε πόσο θα είναι επώδυνος και πόσο βασανιστικός. Αλλά εμείς το αποφασίζουμε, όχι ο Θεός. Ο Θεός στραβολογάει από το μανίκι με αυτά που λέω τώρα εγώ. Σας στραβολογάει ο Θεός, όλοι μας στραβολογάει, με τέτοιο τρόπο μας στραβολογάει. Δεν είναι αυτά που λέμε τώρα.
Και τα λένε και άλλοι, δεν τα λέω εγώ μόνο. Μην το κάνεις, δεν θέλει να γίνει ο Θεός. Και εσύ λες, άντε από εκεί. Εγώ θα αποφασίσω και εγώ θα κρίνω. Ναι, έτσι φαίνεται να είναι. Και τα δικά μου τα κριτήρια είναι διαφορετικά από τα δικά σου. Αλλά είναι τα δικά μου που έχουν σημασία. Εκεί είμαστε σήμερα και γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή πραγματικά μία δύσκολη στιγμή για την ανθρωπότητα. Είναι μία δύσκολη στιγμή και με την επίγνωση αυτή γράφω εγώ αυτά που γράφω. Έτσι. Άρα ας ελπίσουμε σε μία αποτεχνοπιθικοποίηση. Ναι, το πιθικοποίηση είναι που σας είπα, δημιουργεί ναι, το πρόβλημα. Ναι, αυτό λέω μία απο. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Μια αποπιθικοποίηση του τεχνοανθρώπου. Ωραία. Ας μείνουμε με αυτό. Ναι. Ευγνώμων για άλλη μια φορά για τη διάθεση, για την... Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Για τη συζήτηση. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ήμασταν για άλλη μια φορά με τον πατέρα Νικόλαο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, τον οποίον... Ευχαριστούμε πάλιν και πολλάκις. Πατέρα Νικόλαε, την ευχή σας. Σας ευχαριστώ.